Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Κρυαράκια μου, μετά από πάρα πολύ καιρό πρέπει να χαρείτε τις επιτυχίες σας στον τομέα της εργασίας παύλα οικονομίας. Προσοχή στη διατροφή σας και στην ξεκούρασή σας. Ο εργασιακός τομέας από μέρα σε μέρα παίρνει φωτιά. Δώστε κι εσείς λίγο σημασία στον έρωτα. Το τέρι σας ίσως σας κάνει παραπονάκια σήμερα. Ταύρος. Ταυρούλια μου, σήμερα άκρως επιτυχημένη ημέρα σας. Πρέπει να δώσετε σημασία σε ένα ερωτικό πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ανησυχία, θα βρείτε και τη λύση από το απόγευμα και μετά. Τα οικονομικά σας αρχίζουν να ανθίζουν και πρέπει να δώσετε σημασία στα νέα σας σχέδια. Δίδυμος. Η υποτονική σημερινή ημέρα για εσάς, μιας και έχετε βρει τις λύσεις σε πολλά ζητήματα της ζωής σας. Η όψη των πλανητών από τον κυβερνήτη σας τον υδροχό σας δίνουν και λύσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ο φιλικός τομέας σήμερα σας δίνει μικρές χαρές. Και περνάμε στον καρκίνο. Από τη μία σελήνη, από την άλλη ο ήλιος, δύο εκλήψεις δυνατές σας έχουν κάνει αντιφατικούς, μιας και η επίρρειά τους είναι 14 μέρες πριν και 14 μετά. Τα επαγγελματικά σας στο ζενίθ και νέες ερωτικές ευκαιρίες στον όν του ηθικός σας. Οι δεσμευμένοι χαρείτε καλές στιγμές και οι αδέσμευτοι το αστήριστο φλερτ. Λέων. Λιονταρίνια μου, η ημέρα ξεκινά με πάρα πολύ τρέξιμο, μιας και το πλανητικό σκηνικό είναι υπέρ σας. Από το απόγευμα και μετά κάντε έναν καλό απολογισμό για να δείτε τι θα κρατήσετε και τι θα διώξετε από τη ζωή σας. Υποχρεώσεις στον εργασιακό τομέα είναι πολλές και εσείς σήμερα τα προλαβαίνετε όλα. Παρθένος. Παρθενάκια μου, σήμερα αρκετά σκεπτικού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, μιας και πολλά προβλήματα έχουν μαζευτεί από τον τομέα της εργασίας και της οικογένειας. Οι λύσεις είναι κοντά σας, αρκεί να κάνετε υπομονή. Ο οικονομικός τομέας σήμερα θα σας δώσει μια μικρή χαρούλα. Ζυγός. Ζυγουδάκια μου, σήμερα άλλη μια μέρα με πολύ τρέξιμο έχει ξεκινήσει και εσείς πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό στον επαγγελματικό τομέα. Στο φιλικό τομέα, πολλά λόγια και εσείς αρκετά νευρικοί. Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Ξεκαθαρίστε τα συναισθήματά σας και αν το κάνετε αυτό, ο ερωτικός τομέας θα σας δώσει ανταμοιβές. Σκορπιός. Σκορπιό μου, σήμερα θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα σε οικονομικά αλλά και πρακτικά ζητήματα. Όλη η μέρα θα κυλήσει έτσι, επομένως μη στεναχωριέστε αν δεν βρείτε σε όλα λύση. Αφήστε το φιλικό τομέα να σας καθοδηγήσει, ο ερωτικός τομέας απόψε όμως θα πάρει φωτιά. Τοξότης. Οι αλλαγές λοιπόν ήρθαν, μπορεί τον τελευταίο καιρό να έχετε πληγωθεί, αλλά ήρθε ο καιρός να δείξετε ποιοι πραγματικά είστε. Από εδώ και μπρος, με γνώμονα τη λογική, βάζετε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Η σιωπή είναι χρυσός και δεν χρειάζονται πολλές υπερβολές σε οικονομικά και πρακτικά θεματάκια. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, σήμερα βάζετε νέα πλάνα τα οποία σας χαροποιούν, μιας και τα οικονομικά και τα εργασιακά είναι στο απόγειο. Χτίζετε νέα καριέρα και πάρα πολλά προβλήματα έχουν πάρει το δρόμο τους από την όμορφη ζωή σας. Δώστε σημασία στα προσωπικά θέλω αλλά και στον έρωτα. Υδροχός. Η τρέλα και η λογική. Η σημερινή ημέρα είναι για γερά νεύρα στον τομέα επικοινωνίας, μιας και υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από φίλους και συνεργάτες. Παρόλες τις δυσκολίες, θα καταφέρετε να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και αυτό θα σας φέρει τύχη και εύνοια σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Απλά ηρεμήστε. Ιχθύες. Ψαράκια μου, σήμερα, παρότι η χαλάρωση της αποκριάς θα σας δώσει βαρύτητα στον επαγγελματικό τομέα, θέματα τα οποία είναι ευνοϊκά θα σας χαροποιήσουν σήμερα, ενώ μέσα από τα επαγγελματικά. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα, το λέω, το ξαναλέω, και θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία σήμερα σε θέματα πρακτικά της οικογένειας αλλά και του ερωτικού σας συντρόφου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.